Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 13 Νοεμβρίου σήμερα. Η συντροφιά με τους Αγίους και πάλι κοντά σας. Για να μας ενισχύσει, να μας παρηγορήσει και να μας χαρίσει την ελπίδα. Όλα αυτά όμως προαπαιτούν τη δική μας συγκατάθεση. Προαπαιτούνε πνευματικό αγώνα και εγρήγορση. Δύο στοιχεία που αγιάζουνε τον κάθε πιστό. Δύο στοιχεία που δορίζουνε τη γνώση για το Θεό. Αγαπητοί ακροατές, οι άνθρωποι πρέπει να είναι πεπαιδευμένοι. Ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει ότι μπορεί. Όμως το σχολείο εκπαιδεύει μόνο το νου μας. Δεν μας διδάσκει πνευματικότητα. Οι περισσότεροι θεολόγοι που διδάσκουν στα σεμινάρια και στις θεολογικές σχολές προσπαθούν να τονώσουν περισσότερο αυτή τη γνώση. Όμως, εξαιτίας προγραμμάτων και δυσκολεών που παρουσιάζονται, αυτό καθίσταται δύσκολο. Το σχολείο δίνει στον άνθρωπο ορθολογική εκπαίδευση, αλλά όχι απαραίτητα και πνευματικότητα. Πρέπει όμως οι νέοι να έχουν ένα ζωντανό παράδειγμα για να διδάσκονται από αυτό, διότι τέτοια παραδείγματα είναι καλύτερα από τις λέξεις. Μπορεί κανείς να ακούσει πολλά παιδαγωγικά πράγματα γύρω από τη ζωή και την πνευματικότητα, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να εφαρμόσει τελικά στη ζωή του το αγαθό, το σωστό. Αν όμως βλέπει κανείς έναν άνθρωπο που είναι ήσυχος, πράος, αγαθός και που δεν παρεξηγείται ποτέ, τότε θέλει και αυτός να του μοιάσει. Το ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα από τα λόγια. Το ζωντανό παράδειγμα μιας θεάρεστης ζωής καθιστά στέρεη την θεωρητική γνώση και την επαληθεύει στην πράξη. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη θεολογία, αλλά και με κάθε άλλο τύπο γνώσης. Κάθε άλλο τύπο γνώσης που ανακαλύπτουμε μέσα από την εκπαίδευση είναι μια δωρεά του Θεού στους ανθρώπους. Η πρακτική εφαρμογή όσων έχουν δοθεί στον άνθρωπο ως γνώση είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό εξαρτάται, όπως είπα νωρίτερα, από το πόσο ζούμε κατά Θεό ή όχι. Η γνώση μας χρησιμοποιείται είτε για καλό της ανθρωπότητος, είτε για το κακό της. Όλη η γνώση που έχει δοθεί από το Θεό είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Καμιά δεν μας δόθηκε για την καταστροφή μας. Η ελεύθερη μας βούληση, η οποία είναι διεφθαρμένη και έχει απολέσει το φόβο Θεού, αυτή είναι που μεταστρέφει τη δοσμένη για το καλό της ανθρωπότητας γνώση σε κάτι κακό, πράγμα που εξηγεί και το γιατί υποφέρουμε τόσο πολύ σε τούτο τον κόσμο. Η κοινωνία με το Θεό είναι η φυσική κατάσταση της ψυχής. Αποτελεί το σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποξενώθηκε από αυτό το είδος της ζωής εξαιτίας της αστοχίας του και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πασχίσει για να ξανακατακτήσει αυτό το είδος της ζωής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στην προτέρα μας υγιή κατάσταση. Όταν η Βασιλεία του Θεού κάνει την καρδιά ενός ανθρώπου ενδιέτοιμά της, ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτό τον άνθρωπο πολλά μυστήρια. Με τη βοήθεια του ένας τέτοιος άνθρωπος καθίσταται ικανός να βλέπει την ουσία των πραγμάτων και να καταλαβαίνει το μυστήριό τους. Όλη γνώση ενικεί στο Θεό και όποτε εκείνος το επιθυμεί κατά το έλεος του αποκαλύπτει αυτά τα μυστήρια στο νου ενός μεμονωμένου ανθρώπου. Το έλεος του Θεού μπορεί να δώσει ακόμη και σε έναν απλά ανεκπαίδευτο μοναχό τη δωρεά της γνώσης των μεγάλων μυστηρίων της ζωής και του θανάτου, του παραδείσου και του άδου, και να τον αξιώσει να πληροφορηθεί την εσωτερική τάξη των πραγμάτων αυτού του κόσμου. Αγαπητοί ακροατές, όταν η Βασιλεία του Θεού εισέρχεται στην καρδιά ενός ανθρώπου, είναι σαν να αίρει ο Θεός το πέπλο της άγνοιας από το μυαλό του ανθρώπου αυτού. Τότε κατανοεί ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο το μυστήριο της κτιστής ύλης, αλλά επίσης
και το μυστήριο της ίδιας του της υπάρξεως. Τέλος, σε κάποια στιγμή ιερότητας, ο Θεός θα αποκαλυφθεί δια του απείρου ελέος του στον άνθρωπο, αυτό το έλεος το οποίο θα τον αγιάσει. Σε τέτοιες στιγμές ο Θεός και ο άνθρωπος είναι ένα και μέσα στον άνθρωπο λειτουργεί το Πνεύμα του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα στον κόσμο ζει μόνο εν σώματι, διότι το Πνεύμα ενοικεί στη Βασιλεία του Θεού, ατενίζοντας τον Κύριο μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους. Μετά από αυτές τις πρώτες σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, περί της γνώσεως του Θεού, ας ακούσουμε και ποιους Αγίους τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα 13 Νοεμβρίου, εορτάζουμε τους Αγίους. Ιωάννην τον Χρυσόστομον, Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως και τον Οσιομάρτυρα Δαμασκηνών τον Κωνσταντινοπολίτη. Εμείς θα μελετήσουμε σήμερα τον αγιασμένο βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Του στόματος σου κάθα περπυρσός, εκλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη, εφώτισεν αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς ένα πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλάς εις λόγεις παιδεύων Πατέρ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μετά Χριστόν. Κατά άλλους μελετητές το 354 μετά Χριστόν. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και η μητέρα του η Ανθούσα. Πολύ γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του, χείρα τότε 20 ετών, τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφιέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια, κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια, αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του φίλο Μέγα Βασίλειο. Όταν αποπεράτωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο για 5 έτη, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Αγίες Γραφές. Ασθένησε όμως γρήγορα και επέστρεψε στην Αντιόχεια, όπου χειροτονήθηκε διάκονος το 381 μετά Χριστόν, σε ηλικία 34 ετών, από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Αργότερα από τον διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό, χειροτονήθηκε πρεσβύτερο σε ηλικία 40 ετών. Κατά την ιερατική του διακονία, ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωτία στα κηρύγματά του. Έσυε και συγκλώνησε τα πλήθη της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε μέχρι και τη βασιλεύουσα και έτσι την 15η Δεκεμβρίου του 397 μετά Χριστόν, με κοινή ψήφο βασιλέως Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κάτι που ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Και από τη θέση αυτή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματά του. Μας έχουν διασωθεί 804. Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία που τελούμε σχεδόν κάθε Κυριακή και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του υπήρξε αδυσόπιτος ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς και μάλιστα αυτήν την αυτοκράτηρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα
σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο, ενός μοχθηρού και ασεβούς ανθρώπου, συγκάλεσε σύνοδο, παράνομη, από 36 επισκόπους, όλοι τους πνευματικά ύποπτοι και δεσαρεστημένοι από τον Άγιο Χρυσόστομο, στο χωριό Δρίστης Χαλκιδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σε ένα χωριό της Βυθινίας. Η απόφαση αυτή όμως εξαιρέθησε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση, το 402 μετά Χριστόν. Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτηρα κατάφερε και πάλι να εξορίσει τον Άγιο, 20 Ιουνίου του 404 μετά Χριστόν, στην Κουκουσό της Αρμενίας και από εκεί στα Κόμανα, όπου μετά από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκοιμήθηκε το 407 μετά Χριστόν. Ο γαλανός το συναξαριστή του, μεταξύ των άλλων, αναφέρει για τον Ιερό Χρυσόστομο ότι υπήρξε και αναγνωρίζεται ως ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας δεν εξήγησε όπως αυτός με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα των θείων γραφών. Ούτε δεν υπήρξε εφάμιλός του στην ετυμολογία, την απλότητα, αλλά και στη φλόγα και τη δύναμη της ρητορίας. Υπήρξε ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης απαράμιλος, βαθύτατος και διεισδυτικότατος ψυχολόγος και καταπληκτικός κοινωνιολόγος με αίσθημα χριστιανικής ισότητας, χωρίς προνομιούχους, με καθολική αδελφότητα. Ανήκει σε αυτούς που φαίνονται ως φωστήρες εν κόσμο, δηλαδή σαν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο. Να σημειώσουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος εκοιμήθη την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Παναγίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή της μνήμης του την 13η Νοεμβρίου. Τη 15η Δεκεμβρίου εορτάζει η Εκκλησία μας τη χειροτονία του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, την 27η Ιανουαρίου την ανακομιδή των Ιερών του Λιψάνων, αλλά και η μνήμη του εορτάζεται την 30η Ιανουαρίου μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Τώρα όσον αφορά τα Ιερά του Λείψανα, η Κάρα με αδιάφθορο το αριστερό αυτή του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Η δεξιά του Αγίου βρίσκεται αδιάφθορη στη Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δύο τμήματα της αριστεράς του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους και ένα τμήμα της στη Μονή Βαρλαά Μετεώρων. Μεγάλο τεμάχιο κνήμης και τέσσερα τεμάχια του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους. Δάκτυλος του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Αδιάφθορο μέρος του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Μεγάλου Μετεώρου, ενώ από τμήματα του Ιερού Λιψάνου του Αγίου βρίσκονται στις μονές Ιβύρων Αγίου Όρους, Προυσού Ευρυτανίας, Κύκου Κύπρου και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη Αγίας Πετρουπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας συντροφιά με σας και σήμερα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, συντροφιά με τους Αγίους από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί ακροατές, 13 Νοεμβρίου σήμερα, ημέρα τιμής και εγκομείων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ας πούμε σήμερα στη μνήμη του Αγίου κάποια στοιχεία για το ποιοι υπήρξαν αυτοί οι πατέρες, ποια η θεολογία τους και τέλος ποια η παρουσία τους στην Εκκλησία μας. Όλοι γνωρίζουμε πως οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν θεοφώτιστοι και πνευματοκίνητοι. Συχνά όμως στολισμονούμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα θεολογικά και εκκλησιαστικά, δηλαδή προβλήματα ζωής και απώλειας πνευματικής, μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Αυτές οπωσδήποτε οφείλουμε να τις συνεργοποιούμε, αλλά δεν αρκούν για να φτάσουμε σε ορθό, δημιουργικό, ορθόδοξο και αληθινό αποτέλεσμα. Εδώ ακριβώς οι μεγάλοι πατέρες έγιναν για τους αιώνες όλους και για μας διδάσκαλοι. Μας έδειξαν ότι για να δημιουργήσουμε κάτι αληθινό, για να απαντήσουμε ορθά σε ένα ζήτημα της εποχής μας, πρέπει να δεχθούμε και να βιώσουμε ότι πριν από εμάς δημιούργησαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι θεολόγοι πατέρες. Αυτός είναι ο λόγος που μελετάμε και αναλύουμε τους πατέρες, όντας πνευματοκίνητοι ότι για την αλήθεια και τη σωτηρία του ανθρώπου είπαν και μας αφορά και πρέπει να αποτελεί βάση και σημείο εκκινήσεως της δικής μας προσπάθειας. Ποιοι είναι? Είναι πατέρες και διδάσκαλοι. Είναι αυτοί οι οποίοι διακρίθηκαν για την αγιότητα, την οσιότητα, την διαπείμανση και τη διδασκαλία των πιστών. Νωρίς η Εκκλησία ξεχώρισε λίγους από τους πολλούς αυτούς πατέρες και τους ονόμασε πατέρες και διδασκάλους. Με τον όρο αυτό ένωσε δύο εξαιρετική σημασίας λειτουργήματα σε ένα πρόσωπο, το οποίο έτσι έλαβε στην πρώτη θέση στους κόλπους της. Τα λειτουργήματα αυτά είναι του ποιμένα λειτουργού που αναγεννά και κατευθύνει πνευματικά τους πιστούς και τους συνδέει με το Σωτήρα Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει το Ευαγγέλιο, τελεί τα πανάχραντα μυστήρια της Εκκλησίας, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που ελλείψη ιεροσύνης δεν τελούν τα μυστήρια, όπως ο διάκονος Εφραίμος Σύρος. Και το δεύτερο λειτουργήμα είναι του διδασκάλου και θεολόγου, που έχει το ειδικό χάρισμα και το ειδικό προνόμιο, την ευθύνη να διδάσκει, να ενερμηνεύει τους πιστούς στην αλήθεια του Θεού και προπαντός έχει το χάρισμα να αντιμετωπίζει αυτός κατεξοχήν τα μεγάλα προβλήματα και τις ισχυρές θεολογικές κρίσεις στην Εκκλησία μας. Οι πατέρες και οι διδάσκαλοι, διακρινόμενοι στη συνείδηση της Εκκλησίας από τους αναρρύθμιτους πατέρες, χαρακτηρίζονται θεόκριτοι, θεόπνευστοι, αυτοί και τα έργα τους. Φωστήρες εν κόσμο, έγκριτοι πατέρες. Η εξαιρετική τιμή στους πατέρες και διδασκάλους δεν σημαίνει και ότι υποτιμούνται οι σπουδαίοι ποιμένες, όπως ο Άγιος Σπυρίδων και οι θεόπτες ασκητές, για παράδειγμα ο Μέγας Αντώνιος. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, χαριτώθηκαν σε θαυμαστό βαθμό και είχαν πλούσιο έργο και θείες εμπειρίες, αλλά δεν τους δόθηκε το χάρισμα του λόγου για να έχουμε θεολογία, διδασκαλία με την οποία ανατραφεί το πλήρωμα της Εκκλησίας και με την οποία θεολογία να λυθούν μεγάλα προβλήματα πίστεως. Τους πατέρες και διδασκάλους διακρίνουμε ακόμη από τους πολλούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς που έδρασαν στην Εκκλησία και συνέταξαν πολλά κείμενα, τα οποία όμως, παρά τη χρησιμότητά τους, δεν αναδεικνύουν τους συγγραφείς τους σε πατέρες και διδασκάλους. Οι πατέρες και οι διδάσκαλοι προϋποθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που συνοπτικά είναι τα εξής: αποδοχή, πλήρης βίωση και αυθεντική έκφραση της παράδοσης και του ήθους της Εκκλησίας, κατεξοχήν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος για την έκφραση θεολογικά αυξημένης και ευρύτερης εμπειρίας της, αυτής πάντοτε αλήθειας που έχει δηλωθεί στην παράδοση, γραφή και προγενέστερη από κάθε πατέρα κυρωμένη θεολογία. Αποφασιστική συμβολή με την έκφραση της θείας εμπειρίας στην υπέρβαση θεολογικής κρίσεως,
που συγκλονίζει σε συγκεκριμένη εποχή την Εκκλησία και που αφορά στην αλήθεια και άρα στη σωτηρία. Όσοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τιμώνται και μελετώνται, αλλά δεν προβάλλονται στη ζωή και το φρόνημα της Εκκλησίας όπως συμβαίνει με τους λίγους πατέρες και διδασκάλους. Για παράδειγμα, όπως τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου, που σήμερα τιμούμε και εγκομιάζουμε τη μνήμη του. Γενικά, οι πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς κινούνται στα πλαίσια που δημιούργησαν για πρώτη εκάστοτε φορά οι πατέρες και οι διδάσκαλοι, ως μεγάλοι θεολόγοι, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Δυνατό βέβαια να κινούνται και αντιθετικά, δηλαδή να επιχειρούν ανατροπή, φαλκίδευση ή παραμερισμό της θεολογίας των πατέρων και διδασκάλων. Οπότε έχουμε συγγραφείς κακόδοξους ή συγγραφείς ανώνυμους απόκριφων έργων, τα οποία δεν εξέφραζαν το φρόνημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τα οποία στον 2ο και 3ο αιώνα υπήρξαν δυστυχώς πάμπολα. Οι αφορμές που οι πατέρες έγραψαν τα κείμενά τους υπήρξαν οι εξής ανάγκες της Εκκλησίας και των μελών της. Το κήρυγμα, το οποίο ασκώντας θεολογούσαν, ερμήνευσαν το Λόγο του Θεού και τις γραφές γενικά για οικοδομή των πιστών. Η φανέρωση της αλήθειας και αντίκρουση της κακοδοξίας. Ένα καπικύλων αμφισβητήσεων και κακοδοξιών οι πατέρες θεολογούσαν για να φανερώνουν την όντως αλήθεια και να καταδείχνουν έτσι το ανέριστο και αντιπαραδοσιακό των ποικίλων αιρετικών διδασκαλιών. Η έκφραση θείων εμπειριών, τις οποίες βίωσαν κατεξοχήν όσοι αγωνίζονταν πνευματικά και όσοι χαριτώνονταν εξαιρετικά από το Θεό, αυτοί κατέγραφαν τις θείες εμπειρίες τους και έτσι έχουμε τα ασκητικά ανιπτικά, παύλα μυστικά έργα. Η διατήρηση της μνήμης, για να περισσώσει τη μνήμη προσώπων και γεγονότων. Η Εκκλησία μέσω συγγραφέων, επωνύμων ή ανωνύμων κατέγραφε αυτά και τα αφορώντα σε αυτά συναξαριστικά, ιστορικά και αγιολογικά έργα, η λατρεία και η δοξολογία του Θεού. Οι πατέρες θεολογούν, αγαπητοί ακροατές, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και προσπαθούν να εμπνεύσουν τους πιστούς στην σωστή πνευματική πορεία, στον σωστό πνευματικό βηματισμό. Μετά από όσα εκθέσαμε, προβάλλεται ένα ερώτημα. Τι είναι τελικά η θεολογική προσφορά των πατέρων, ή μάλλον καλύτερα, τι είναι η αλήθεια που εκφράζουν σαν μεγαλύτερη κατανόηση της αλήθειας που ήδη είχε δηλωθεί στην Αγία Γραφή και στην παράδοση? Καταρχήν, αφού πρόκειται για περαιτέρω κατανόηση, δεν έχουμε νέα αλήθεια. Αυτό αποκλείεται. Ο Άγιος Ειρηναίος, που μιλάει για το τι μπορεί να προσφέρει επιπλέον, ο καλός θεολόγος, σημειώνει εμφαντικά ότι δεν φέρνει νέο Χριστό ή άλλο δημιουργό Θεό, αλλά κατά κάποιο τρόπο εισέρχεται βαθύτερα στις αλήθειες αυτές και επεξεργάζεται θέματα της Θείας Οικονομίας, δίνοντας απαντήσεις στα προβλήματα που γεννιούνται σε όσους ζουν τις παραπάνω αλήθειες. Αφού επομένως δεν έχουμε νέα αλήθεια, πρόκειται περί διασαφήσεως ή ερμηνείας της υπάρχουσας αλήθειας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Αλληλούια, διεσώτευσεν οίκον Κυρίου, εν αμνέσει.
απέστειλες ημία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Αλληλούια. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κατέους. Αλληλούια. Μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα 13 Νοεμβρίου, η μέρα τιμής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συζητούμε, αγαπητοί ακροατές, και μελετούμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και ποια η συμβολή τους στο σώμα της Εκκλησίας. Η συμβολή του Πατέρα και Διδασκάλου της Εκκλησίας είναι προσθήκη εμπειρίας και άρα γνώσεως της αληθείας. Η Εκκλησία δηλαδή, προκύπτοντας μέσω του διδασκάλου της, στην χαρισματική γνώση της αλήθειας, έχει και ζει κάποτε-κάποτε το φαινόμενο της αυξήσεως, όχι της αλήθειας, αλλά της εμπειρίας της αλήθειας. Η ίδια η αλήθεια ούτε αυξάνει, ούτε μικραίνει, διότι είναι ταυτόσιμη με την Θεία Πραγματικότητα. Εκείνο που μόνο μπορεί να συμβεί, είναι να ικανοθεί ο άνθρωπος για ευρύτερη εμπειρία της αλήθειας. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ανάλογα με τα εμφανιζόμενα προβλήματα κατά καιρούς συμπλήρωση της εμπειρίας μας από την αλήθεια. Στη συνήθεια όμως θεολογική ορολογία, αλήθεια ονομάζουμε και την Θεία Πραγματικότητα, κάθε αυτήν και την εμπειρία της ή τη γνώση της. Τούτο προκαλεί βέβαια σύγχυση και παρεξηγήσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε σαφές ότι στους πατέρες, που πραγματικά αυξάνουν τη διδασκαλία παύλα παράδοση της Εκκλησίας, έχουμε μόνο προσθήκη εμπειρίας και γνώσεως της αληθείας, σύμφωνα με όσα σχετικά εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, αντιμετωπίζοντας την ίδια παρεξήγηση. Στην Εκκλησία δεν πρόκειται να προσθέτουμε αλήθειες, αλλά ούτε και δόγματα, εκτός του προκοπής την αύξηση επιθεωρήστε της λεγόμενης «Ο περουχή μεταβολήν εστίν εκ του χείρονος», προς το βέλτιον, αλλά συμπλήρωσες του λείποντος κατά την προσθήκη της γνώσεως.
Η προκοπή και η αύξηση για τις οποίες μιλάει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί ακροατές, είναι αποτέλεσμα εισόδου στο απόθετον κάλος του γράμματος της γραφής, εξηγεί ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στο κεκριμένο πλούτο της γραφής, ο Χρυσόστομος. Οτιδήποτε όμως αυθεντικό για τη Θεία Αλήθεια, είπαν οι πατέρες και οι διδάσκαλοι, οφείλεται στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό αποτελεί πίστη μας και φρόνημά μας και ήθος μας. Οι πατέρες και το θύραθεν πνευματικό περιβάλλον υπάρχουν. Η σχέση των πατέρων με το πνευματικό περιβάλλον της εποχής του υπήρξε φυσική και διακριτική. Φυσική διότι ανέπτυξαν τον τρόπο σκέψεως, τις δομές και τις αντιλήψεις της εποχής και χρησιμοποίησαν όλα εκείνα τα στοιχεία ως μέσο περιγραφής, κατανοήσεως, αποκαλουμένης αλήθειας, ως μέσα και αφορμές εκφράσεως της θεολογίας τους. Διακριτική, διότι είχαν οι δύο μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι συνείδηση της ιδιαιτερότητάς τους και της ουσιαστικής ετερότητάς της, θύραθεν γενικά σκέψεως, φιλοσοφίας, ηθικής και άλλων, και της αλήθειας βέβαια της Εκκλησίας. Έτσι μιλούσαν τη γλώσσα της εποχής τους για να κατανοούνται, αλλά δεν συνέχιαν ελληνική φιλοσοφία και θεολογία, δηλαδή δεν νόθευαν την αλήθεια του Θεού. Οι πατέρες διακρίνονται μεταξύ τους για πολλούς λόγους και πριν απ' όλα διακρίνονται ως τον 8ο αιώνα σε Έλληνες καταγωγής φιλετικής και παιδείας, Λατίνους, Γάλλους, Ιταλούς, Ισπανούς, Ιλυρούς, Βόρειοαφρικανούς, Σύρους και Αρμενίους. Φυσικά οι σπουδαιότεροι και περισσότεροι για τους πρώτους αιώνες ως τον 6ο αιώνα είναι οι Έλληνες. Γενικά, οι πατέρες διακρίνονται με βάση την διαφορετική εποχή που έζησαν και έδρασαν την τοπική εκκλησιαστική τους παράδοση. Την προβληματική την οποία αντιμετώπισαν το φιλολογικό είδος που γράφοντας χρησιμοποιούσαν την ιδιοσυγκρασία και τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Οι πατέρες λειτουργούν στην Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, ως ενσαρκωτές και εκφραστές της ζωής και του φρονήματός της, αλλά και ως πρότυπα, να μην το κρύψουμε αυτό, και ως ήρωες, οι οποίοι θυσιάζονται για αυτήν και με το έργο τους οικοδομούν τα μέλη και λύνουν τα θεολογικά προβλήματα που υπάρχουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σχέση των πατέρων με τις συνόδους, μάλιστα τις οικουμενικές, όπου διατυπώνεται οριστικά και κυρώνεται η διδασκαλία της Εκκλησίας. Η θέση των πατέρων στην καθόλου ιστορία του Πνεύματος και την παγκόσμια γραμματεία δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί και εκτιμηθεί όσο πρέπει. Εδώ υπογραμμίζουμε μόνο τα εξής. Πρώτον, εκπροσωπούν και εκφράζουν για τον κόσμο γενικά τη νέα πνευματική πραγματικότητα, η οποία εμφανίστηκε με την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου, μεταστοιχείωσε σε ικανό βαθμό την ανθρωπότητα και προσέφερε στον κόσμο νέο πνευματικό μέτρο. Δεύτερον, στην ιστορία της παγκόσμιας φιλολογίας κατέχουν εξαιρετικά περίοπτη θέση και κρίνονται ως οι μεγαλύτεροι συγγραφείς της εποχής τους. Τρίτον, οι Έλληνες, ειδικά πατέρες, είναι οι μεγάλοι συντελεστές της διασώσεως του κλασικού ελληνικού πολιτισμού και σε ένα βαθμό συνεχιστές του μεγάλου αυτού πνευματικού θησαυρού. Και τέταρτον, οι Έλληνες πατέρες είναι οι πνευματικοί στυλοβάτες του υπερχιλιετούς βίου του Βυζαντίου, όπως οι Λατίνοι έγιναν οι τροφοδότες όλου του δυτικού κόσμου ως και την Αναγέννηση. Αγαπητοί ακροατές, για την σπουδή του προσώπου και του έργου των πατέρων, ο ερευνητής χρησιμοποιεί κάθε είδους σύγχρονη επιστημονική μέθοδο, από την φιλολογική κριτική μέχρι την παλαιογραφία και από την ιστορία μέχρι την αναλυτική φιλοσοφία και τον αποδομισμό. Τούτο όμως δεν αρκεί. Η ορθή κατανόηση και ερμηνεία, ιδιαίτερα του πατέρα και διδασκάλου, απαιτεί την είσοδό μας στο πνευματικό του κλίμα. Η είσοδος επιτυγχάνεται με την μεταστοιχίωση του μελετητή, με την έστω μερική μετοχή στις εμπειρίες που εκφράζει ο πατέρας. Αλλιώς η γνώση θα μείνει ξερή και εξωτερική, σχολαστική,
χωρίς αυθεντική προσέγγιση του Πνεύματος, του Πατέρα και με συνεχείς παρανοήσεις. Πράγμα πολύ επικίνδυνο. Με ιστορικοφιλολογικά και μάλιστα σχολαστικά κριτήρια οι δυτικοί, αλλά και οι ορθόδοξοι πατρολόγοι ερευνητές περιόρισαν την περίοδο των Πατέρων της Εκκλησίας για τη Δύση στο 604, Γρηγόριος Ωμέγας, ή στο 636, Ισίδωρος Σεβίλης. Για την Ανατολή, στο 749, Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η θεώρηση αυτή μαρτυρεί άγνοια των παραγόντων και αναδεικνύουν κάποιο μέλος της Εκκλησίας σε πατέρα και διδάσκολο. Οι παράγοντες αυτοί είναι η παραδοσιακότητα, ο κατεξοχήν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και με αυτά αντιμετώπιση παύλα λύση μεγάλης θεολογικής κρίσεως στην Εκκλησία. Όσο λοιπόν η Εκκλησία θα αντιμετωπίζει βαθιές θεολογικές κρίσεις που θα αφορούν την αλήθεια και άρα τη σωτηρία των πιστών, το Άγιο Πνεύμα θα φωτίζει, θα αγιάζει με διαφορετικές εκάστοτε συνθήκες κάποιο ή κάποια μέλη της Εκκλησίας για να εξηγούν, να διασαφηνίζουν την παρεξηγημένη από κάποιους όψη της αλήθειας. Επομένως, δεν μπορούμε να θέσουμε όριο στην εμφάνιση και δράση των Πατέρων, οι οποίοι πράγματι εμφανίστηκαν και μετά τις παραπάνω χρονικές περιόδους, όπως για παράδειγμα στο πρόσωπο του Σιμεών του Νεότου Θεολόγου, τον 11ο αιώνα, ή του Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα. Η σύγχρονη έρευνα, η σχετική με τα πρόσωπα και τα κείμενα των Πατέρων γενικά της Εκκλησίας είναι τεράστια, ενώ κατά σημασίας και του ρόλου που οι συγγραφείς αυτοί διαδραμάτισαν στην πορεία του δυτικού γενικά πολιτισμού και μάλιστα ένεκα του γεγονότος ότι τα ενδιαφέροντά τους καλύπτουν όλους τους τομείς της ζωής. Ο πρώτιστος λόγος που κάνει αναγκαία την προσέγγιση και σπουδή των Πατέρων δεν είναι βέβαια να μάθουμε τι ήταν και τι δίδασκαν, αλλά να γευθούμε το πνευματικό τους κλίμα. Να ψάξουμε τα ίχνη του Αγίου Πνεύματος στα ιερά τους πρόσωπα. Να θέσουμε το δάκτυλό μας στην αγωνία τους για την αλήθεια. Να ακούσουμε τους χτύπους της καρδιάς τους όταν εισέρχονται περαιτέρω στην αλήθεια. Να ζήσουμε κάτι από τις θείες εμπειρίες. Να παρακολουθήσουμε την απόλυτη πιστότητά τους στην παράδοση. Να εγκομιάσουμε την πίστη τους. Να εκπλαγούμε από το θάρρος. Να μάθουμε πόση βαθιά εμπιστοσύνη είχαν στο Άγιο Πνεύμα. Να γνωρίσουμε την ευγένειά τους, τη γενεοψυχία τους και κάτι πολύ σπουδαίο. Να μάθουμε πώς μεθόδευαν την πρόσληψη και μεταστοιχείωση του κόσμου, της γλώσσας τους, δηλαδή και της σκέψεώς τους. Τη σκέψεώς του κόσμου, ψάχνοντας την προσωπική πορεία των Αγίων Πατέρων, λαμβάνουμε πείρα κατεξοχήν παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής αφιερωμένης στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Άγιος, Άγιος, oh.
μέρος της συντροφιάς μας με τους Αγίους για σήμερα από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί ακροατές, αναφέραμε για τους πατέρες της Εκκλησίας και για τη συμβολή τους κάποια στοιχεία. Τιμητικά βέβαια σήμερα στην αγιασμένη προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σήμερα περί ψευδοδιδασκάλων και ψευδοπροφητών. Έτσι όπως πονούσε την Εκκλησία και είχε την ποιμαντική αγωνία και ανησυχία για αυτήν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και θα αναφερθούμε σε αυτή την ομιλία του επιδιώκοντας να βοηθηθούμε και να αποκτήσουμε μία άλλη αρετή της πίστεώς μας, την διάκριση, το τι τελικά είναι καλό και το τι είναι τελικά αρνητικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Οδυνηρός ο λόγος, καθώς είναι και ο τελευταίος όπως μου έχει δηλωθεί, αλλά και γεμάτος πολύ χαρά. Ξεκινά ο Άγιος Ιωάννης να μιλάει. Από τη μία είναι οδυνηρός, διότι δεν θα σας ξαναμιλήσω. Από την άλλη είναι γεμάτος χαρά, διότι έφτασε ο καιρός να αναχωρήσω και να βρεθώ με τον Χριστό μου και όπως είπε ο Κύριος, ουκέ τη λαλήσω με θυμόν. Και τώρα θα μιλήσω με πόνο καρδιάς περί των ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και των άθεων αιρετικών για τους οποίους ο Παύλος έλεγε «Πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσεν επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι» και για τους οποίους πολλές φορές σας μίλησα ήδη, διότι πολλές ομιλίες έκανα με τη χάρη του Χριστού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς που αγαπάτε το Θεό. Σχεδόν σε κάθε ομιλία αναφέρθηκα σε αυτούς, αν θυμάστε τα όσα είπαμε. Γνωρίζω ότι θυμάστε και μάλιστα όσοι είστε φιλόπονοι και αγαπάτε τη Γραφή και το Χριστό, διότι αυτός που αγαπά να διαβάζει τη Γραφή, δίκαια θα μπορούσε να ονομαστεί και φιλόχριστος. Σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από το Δεσπότη ότι ο αγαπών με τους λόγους μου τηρεί. Αυτού του είδους ο άνθρωπος έχει ανεξάλληπτη τη μνήμη του στο Θεό, στην καρδιά του, διότι περιμένοντας Αυτόν να επανέλθει εκ των ουρανών, πάντα φροντίζει να είναι έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα της παρουσίας του. Έχοντας πάντα αναχείρας τα ιερά βιβλία, δεν ξεχνά εκείνα τα φοβερά βιβλία για τα οποία έχει γραφεί «Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι νεόχθησαν». Βλέπε άνθρωπε πόσο κέρδος είναι να ερευνά κανείς τις γραφές, όπως πολλές φορές ακούσατε. Τι λέμε λοιπόν, ότι τίποτα δεν παρέλειψε και δεν παρασιώπησε η γραφή από όσα είναι συμφέροντα, αλλά παντού φωνάζει δια των προφητών και αποστόλων και μαρτυρεί από πριν και προσπαθεί να προειδοποιήσει και να εξασφαλίσει τον καθένα, ως μητέρα φιλότεκνος που αγαπά τα παιδιά της. Επίσης αναφέρεται στα περασμένα, στα παρόντα και στα μέλλοντα, χωρίς να παραβλέπει τίποτα, όπως υπόθηκε, από αυτά που μας συμφέρουν, και τούτο χωρίς να μιλά στα κρυφά, χωρίς να ψιθυρίζει, αλλά παντού φωνάζει με πόνο, δύναμη, διαμέσου του νόμου, των προφητών, των αποστόλων και αυτού του ίδιου του Δεσπότου της Κτήσεως. Διαμέσου του Ισαΐα του προφήτη λέει «Αναβόησον εν ισχύ και μη φύσει ως άλπιγγα ύψωσον την φωνή σου». Και πάλι λέει «Επόρος υψηλών ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Σιών». Και παρακάτω λέει «Υψώσατε, μη φοβήστε». Και πάλι ο Δαβίδ λέει «Εκοπίασα κράζον, ευραχίασεν ο λάρινξ μου». Ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Καθολική Επιστολή του λέει «Βλέπετε αυτούς». Ο Παύλος «Βλέπετε πώς περιπατείτε». «Βλέπεις άνθρωπε», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «με πόσο αγώνα, με πόση σπουδή, πώς κράζει με παρησία και κανείς δεν μπορεί να μπει στο βαθύτερο νόημα». Και πάλι ο μακάριος Παύλος λέει «Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν, βλέπετε πώς περιπατείτε, ότι εημέρε πονηρέ εσύ». Και ο Ιωάννης «Βλέπετε αυτούς, ή να μη απολέσετε
αειργάσαστε ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τον κόσμο. Είναι να θαυμάζει κανείς το πως ενώ ακούμε τόσο μεγάλα και τόσα πολλά λόγια, δεν εννοούμε να τα καταλάβουμε. Γι' αυτό και θα βρεθούμε ανυπολόγητοι κατά την ημέρα της εξετάσεως. Να έχετε θάρρος, διότι δεν θα αφήσει ο Κύριος πεινασμένες τις ψυχές των δικαίων. Περί αυτής της πνευματικής πείνας λέει ο Κύριος δια του προφήτου, και έστεντες ημέρες εκείνες επάγω λιμών επί την γην, ου λιμών άρτου, ουδέ δίψαν, αλλά λιμών του ακούσε λόγων Θεού, και περιδραμούνται από ανατολών έως δυσμών ζητούντες των λόγων Κυρίου. Βλέπεις άνθρωπε ότι δεν μιλεί περί άρτου, διότι ο Θεός δεν ομιλούσε περί του άρτου. Ο πόσο δεινός και βλαβερός και ψυχοφθόρος λιμός, ο λιμός πρόξενος της αιωνίου κολάσεως. Αυτός ο λιμός είναι που προξενεί κάθε πονηρό πράγμα. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος να προσέχουμε. Ερεύνησε και θα βρεις, και αφού βρεις, πούλησε πάντα όσα έχεις και αγόρασε εκείνο τον αγρό, την καλή γνώση της Αγίας Γραφής, στην οποία κρύβεται ο κρυμμένος λόγος του Θεού. Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα μας, διότι για τη συντέλεια η ομιλία και περί των ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και περί των αθέων αιρετικών που περικυκλώνουν παντού ως χήμαροι και πλανούν πολλούς. Και από πού προέκυψε αυτό? Είναι φανερό ότι από την αγνωσία και απειρία των προϊσταμένων, διότι όπου υπάρχει απειρία ποιμένων, εκεί των προβάτων απώλεια. Τι να πω πρώτα, για τη συντέλειά μας, ή πώς να στυλιτεύσω τα άθεα δόγματα των αιρετικών? Αν ήταν ο καιρός κατάλληλος, θα μπορούσα να κάνω γνωστά δημοσίως τα δέβυλα δόγματά τους και τα κακά πράγματα τα οποία θριαμβευτικά θα μπορούσα να αναιρέσω. Είναι όμως μεγάλος ο αγώνας και πολύς ο λόγος που πρέπει να γίνει για να γυμνοθούν και να αναιρεθούν τα ακάθαρτα δόγματα. Δίκαια άνθρωποι αποκλήθηκαν λύκοι από τους προφήτες και από αυτόν τον ίδιο το Δεσπότη και από τους μακάριους Αποστόλους. Όχι μόνο λύκοι, αλλά και επιδημίες και ασεβείς και αντίδικοι και εχθροί και επίβουλοι, βλάσφημοι και υποκριτές, κλέπτες και ληστές και βδελυροί ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, οδηγοί τυφλοί, πονηροί, αντίχριστοι, σκάνδαλα, ιοί του πονηρού, ζυζάνια και άθεοι, αυτοί που βλασφημούν το πνεύμα της χάριτος. Αυτοί, άνθρωποι, δεν θα βρουν συγχώρεση ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στον μέλλοντα. Εξαιτίας τους θα βλασφημηθεί η οδός της αλήθειας. Μεταξύ των άλλων τέκνων, τα τέκνα του πονηρού ονομάζονται, όπως λέει ο θεολόγος, φανερά εστί τα τέκνα του διαβόλου. Επειδή έφτασε σε μας το τέλος των αιώνων, όπως λέει ο Απόστολος, και ήρθαν οι δύσκολοι καιροί, η ανομία πλήθυνε και η αγάπη των πολλών ψυχράνθηκε. Ας σχολιάσουμε λοιπόν τα ιερά βιβλία, στα οποία θα βρούμε την οδό της αλήθειας, θα βαδίσουμε ανεβαίνοντας στα Άγια Όρη, τους προφήτες εννοώ και τους Αποστόλους, για να μην πλανηθούμε και μας παρασέρνει κάθε άνυμος της διδασκαλίας με τα ψεύτικα τερτύπια των ανθρώπων, με την πανουργία και με τη μέθοδο της πλάνης. Ας μην μείνουμε κάτω, αλλά ας ανέβουμε μαζί με τους Αγίους Μαθητές πάνω στο όρο στο Μακάριο και ας ακούσουμε τον ποιμένα μας που λέει «Βλέπετε, μη πλανηθείτε. Βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει». Και ο Ιωάννης λέει τα ίδια «Η να μη απολέσετε, αειργάσαστε». Και ο Παύλος «Βλέπετε του σκήνας». Ως πάρα πολύ αναγκαίο λέγεται παντού στις γραφές «Το βλέπετε και το οράτε και γρηγορείτε και προσέχετε, όχι μόνο σε μας, αλλά και σε ολόκληρο το πίμνιο». Τίποτα δεν παρασιώπησε η Αγία Γραφή από όσα μας συμφέρουν για τη σωτηρία μας, καταλήγει ο Ιεράρχης Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτά έχουμε όλοι κατά νου, αγαπητοί ακροατές, όταν τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τι ζητά ο Άγιος? Να προσέχουμε, να γρηγορούμε, να βλέπουμε, να διακρίνουμε,
να διακρίνουμε τη σωτηρία μας και να ξεχωρίζουμε τα αρνητικά τα οποία θα μας οδηγήσουν σε στασιμότητα και σε ανοριμότητα. Με αυτή την προτροπή, σε αυτό το σημείο, μία ακόμη εκπομπή «Συντροφιά με τους Αγίους» έφτασε στο ραδιοφωνικό τέλος της. Να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, αλλά και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, στην τιμή και στα εγκόμια που προσφέραμε με τις ανθρώπινες δυνάμεις μας στη μορφή και στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ως αύριο, να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.